Μετά την λεωφορείο δικαιοσύνης και την Ίδης, νέα ταλαιπωρία αναμένεται στο ιστορικό κέντρο, καθώς ξεκινούν εργασίες ανάπλασης στο υπόλοιπο τμήμα του, στο πλαίσιο σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Οι εργασίες αφορούν τμήμα της οδού δικαιοσύνης, την οδό 1821, την Χατζημιχάλη Γιάνναρη και τη Μικρή Εύανς. Στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα που θα ισχύσουν στην περιοχή, αναφέρθηκε ο Γιάννης Αναστασάκης. Από τη Δευτέρα λοιπόν θα πρέπει να συνηθίσουμε στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα. Η πρόσβαση στο κέντρο θα γίνεται μέσω ζωγράφου Χατζημιχάλη Γιάνναρη και μετά θα φεύγουν τα αυτοκίνητα από τη Σμύρνη. Ο Σταυρός, το μεϊντάνι θα είναι αποκλεισμένο ώστε να μπορεί να δουλέψει απρόσκοπτα ο εργολάβος. Και αφού ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, τότε θα απελευθερωθεί ξανά η κυκλοφορία που θα διεξάγεται κανονικά όπως και σήμερα και θα δουλέψουμε αυτοτελώς στη Μικρή Εύανς που θα κλείσει από το κομμάτι της Αβέροφ μέχρι τη Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Την ίδια ώρα καταστηματάρχες εκφράζουν τις ενστάσεις τους τόσο για τη χρονική περίοδο που ξεκινούν τα έργα ανάπλασης, όσο και για τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν στο εργοτάξιο εφόσον δεν υιοθετηθούν οι προτάσεις τους. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με βάση που ξεκινάει ο τουρισμός πολύ αργά να θέλουν να κλείσουν το κέντρο με μπετοσίδερα και με πανιά δίχτυα και τέτοια, τα οποία θα περάσει τουρισμός, θα γίνουμε πάλι για άλλη μια φορά ρεζίλι. Έδωσα λοιπόν εγώ μια ιδέα να πάρουμε τα κεκλειδώματα αυτά που χρησιμοποιούν στις παρελάσεις. Ο κύριος Αναστασάκης το δέχτηκε την ιδέα μου και ήταν και πάρα πολύ καλή και ο εργολάβος πήγε να τα πάρει και δυστυχώς πάλι δημιουργούνται προβλήματα με τους αντιδημάρχους. Ο ένας τα δίνει, ο άλλος δεν τα δίνει. Δεν θέλει να τα δώσει διότι θέλει, λέει, να κάνει τις εργασίες στο Παγκρίτιο. Ο κύριος Βαρδαβάς. Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να το δεχτώ. Τη Δευτέρα θα είμαι εκεί ή αύριο θα είμαι εκεί που θα γίνει και αν τυχόν δεν μπουν αυτά τα πράγματα, εγώ προσωπικά θα απευθυνθώ στο εισαγγελέα. Μετά το καταστροφικό για τις επιχειρήσεις μας lockdown επί τόσους μήνες και λίγες ημέρες μετά την επιστροφή μας στην κανονικότητα, η σκέψη και μόνο ότι το κέντρο της πόλης θα μετατραπεί και πάλι σε εργοτάξιο μας δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια και φόβο ότι δεν θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά. Οι επιχειρήσεις μας κυριολεκτικά κρέμονται από μια κλωστή και όλοι περιμένουμε την τουριστική σεζόν για να καλύψουμε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες. Ζητούμε να επανεξετάσετε το χρονοδιάγραμμά σας και να μεταφέρετε την έναρξη του έργου 3 μήνες αργότερα. Σε ένα τόσο μεγάλο έργο που είναι στην καρδιά της πόλης, σε όποια περίοδο και αν αποφασίζαμε να το ξεκινήσουμε, υπάρχει ένας αντιλόγος. Το καλοκαίρι, οι εκπτώσεις, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Άρα ο γόνιμος χρόνος για μας, αν υιοθετούσαμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις, δεν θα υπήρχε. Δεν θα ήταν αδύνατο να εκτελέσεις ένα μεγάλο τεχνικό έργο στο ιστορικό κέντρο. Αυτό που θα επιμείνουμε είναι ότι θα υπάρχει συνεννόηση ώστε να δίνονται λύσεις άμεσα. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι τελικά όμως επέρχεται μία αναβάθμιση που τους καθιστά όλους κερδισμένους. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου θα επιδιώξουν άμεσα κατασυμματάρχες του κέντρου, ενώ την ίδια ώρα ο Χρήστος Μπότης δηλώνει αποφασισμένος να αποτρέψει ανησυχητικές, όπως είπε, εικόνες στο εργοτάξιο, όπως συνέβη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιατί πέρυσι είχαν ατυχήματα με όλα αυτά τα δίχτυα που βάζανε. Το απόγευμα λοιπόν δέχτηκα ένα τηλέφωνο το οποίο είπαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι δεν μπορούν να πάρουν τα κεκλειδώματα αυτά. Αν δεν ικανοποιηθεί το έτοιμά σας, μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε? Δηλαδή να μπλοκάρετε το έργο? Ναι, φυσικά. Αυτό έχουμε ήδη μιλήσει με νομικούς. Οπότε θα κοιτάξουμε και εμείς να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Είναι η επιχείρησή μας.